Αλληλούια, αδέρφια. Έχετε από το αγάπη, από το Εκκλησία Ρόδου. Σας αγαπάμε πολύ. Λέγομαι Μπούτσκα Γκεντιάν, είμαι από την Αλβανία. Είμαι γεννημένος το 82. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό για σας, αδέρφια, για την αγάπη σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που είμαι ανάμεσά σας. Που βλέπω την αγάπη σας στα πρόσωπά σας και την καρδιά μου, αδέρφια. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θα κάνω λίγο τιμολογία μου, επειδή τώρα ήρθαμε με αεροπλάνο από τη Ρόδο και έκοχε λίγο τραχ. Θα διαβάσω λίγο από τον Ιωάννη στην αρχή, από το πρώτο. Στην αρχή ήταν ο Λόγος. Ο Λόγος ήταν Θεός. Ο Λόγος ήταν Θεός. Αυτός ήταν στην αρχή με το Θεό. Και όλα γίνονταν με Αυτόν. Ο Λόγος, χωρίς το Λόγο δεν έγινε. Αλληλούια. Ευχαριστώ τον Θεό, αδέρφια, που ήρθε στη ζωή μας και στη ζωή μου. Ήρθε με αγάπη στη καρδιά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην αρχή, στην Αλβανία που ήμουνα, από μικρός, αγαπούσα πάρα πολύ τον Θεό και την προσευχή. Σιγά σιγά ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα μετά με τον αδερφό μου τον Λεωνάρντο, τον Μπούτσκα, ξάδερφος από τον πατέρα μας. Και δουλεύαμε ένα χρονό αυτό. Διαβάζαμε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα, νιώθαμε χαρά, δουλεύαμε. Μετά ήρθε μια στιγμή που γνωρίσαμε μια εκκλησία. Χωρίς να ξέρουμε τι ήταν αυτή η εκκλησία, αλλά αγαπούσαμε τον Χριστό. Και ακολουθούσαμε, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η εκκλησία. Και μετά κάτι έγινε και φύγαμε από αυτό. Και μου λέει ο αδελφός μου, Λεωνάρντο, λέει, έχω βρει το Χριστό, λέει. Και λέει, είναι ένα αδελφός που χειρίζεται το λόγο, λέει, στο σπίτι μου. Έλα να δεις, λέει, πώς είναι το... Το λέω, εντάξει, επειδή πήγαμε σε αυτή την εκκλησία και δεν βρήκα τίποτα, λέω, εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο. Και μου λέει, είναι ο Κύριος, λέει, στα αυτό, λέει, αληθινό, λέει, ο Θεός, λέει. Λέω, εντάξει, να πάω μία να δω τι γίνεται. Και βλέπω, ήταν ο αδερφός, ο Γιάννης Ζέκα, διάβαζε το λόγο, ήταν αδέρφια γύρω-γύρω, ακούγανε, άκουγα το πρώτη φορά το λόγο, ένιωθα καλά στην καρδιά. Και αυτό το λόγο που λέει εδώ, το Ιωάννης, η διαρκή ήταν ο λόγος, μπήκα μέσα στην καρδιά μου και... Ένιωθα πολύ καρά, καρά Χριστού. Και φεύγει τα αδέρφια, πάω σπίτι, με πιάνει ο ύπνος, ένιωθα καρά, ευλογία, πρώτη φορά, χωρίς να ξέρω πώς είναι ο Θεός. Αλλά ο Κύριος έρχεται σε κάθε καρδιά με αγάπη, σιγά σιγά. Και ξανά έρχεται πάλι Σαββάτο, έρχεται, παίρνει πάλι ο ξάδερφος μου, λέει, έλα να ακούσεις πάλι το λόγο. Πήγα ξανά, του λέω, συγγνώμη ότι πήγα λίγο μπροστά. Ευχαριστώ και τον Θεό γιατί με έχει δώσει μια γυναίκα, Μιρέλα Μπούτσκα λέγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο Κύριος μου το δώσε. Έχω και ένα γιο αγόρι, 4 χρονών. Και αυτό σε ευχαριστώ τον Κύριο πάρα πολύ. Και αυτό το αγόρι ο Κύριος μου το έδωσε, γιατί όταν έμεινε η γυναίκα Άγιος, έκανε ένα προσευχή στον Χριστό, του λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, αυτό λέω, έχω χαρά, θέλω ένα αγοράκι, λέω. Και όταν με έμεινε η γυναίκα Άγιος, πάει τρίτη μηνό να το δει σε γιατρό με τον αδερφό της. Μου λέει, εγώ δουλεύα λάντζα σε ξενοχείο και πήγα μαζί με τον αδερφό της.
Και μου λέει, πήγα 11 ώρα να τους πάρω και μου λέει, Γκαμπρέ, λέει, ο κουνιάδος είναι άπιστος, εντάξει. Και μου λέει, Γκαμπρέ, κόρη είναι, λέει. Του λέω, εντάξει, από μέσα, εντάξει. Καλά, κόρη θέλω εγώ, αλλά εντάξει. Καλά, εσύ είναι οι κόρες, λέω. Δώρο Θεού, λέω. Και μετά, μόλις πήγαν λίγο πιο παραπάνω, μου λέει, αγόρι είναι, λέω, δόξα Θεός. Αλληλούια. Και μετά, εντάξει, σιγά σιγά, γιατί η γυναίκα πίστευε στο Ορθόδοξο Εκκλησία, ήταν δύσκολο να φύγει από εκεί. Αλλά ο Κύριος, άμα είχε την καρδιά, βγάζει κάθε αμφιβολία, έρχεται καρά, φαίνεται, με λίγα λόγια. Και το λέω τη γυναίκα, λέω, έχω ακούσει το λόγο, το λέω του Θεού, σε κάποια αδέρφια, έλα να δεις εσύ να ακούσεις, γιατί είναι ο Κύριος ο ζωντανός, ο Θεός μας. Μου λέει, εγώ έχω την εκκλησία μου, το Ορθόδοξη, λέει, από μικρή δεν έχουμε κολλή. Το λέω, έλα να ακούσεις, πρώτα και μετά μιλάμε. Ήρθε η γυναίκα, άκουσε το λόγο, σιγά σιγά, δόξα ο Κύριος, έκανε και ο Θεός έργο στην καρδιά της, μπήκε και ο λόγος μέσα της, σιγά σιγά. Και μερικές μέρες μου δείχνει ο Κύριος, όταν ήρθατε από τη δουλειά, ένα όραμα στο σπίτι, ήμουν ακουρασμένος, εξάπλωσα να ξεκουραστώ λίγο στο κρεβάτι. Και μου δείχνει ο Κύριος ένα όραμα, ανοίγει στρογγυλό με πολλά αδέρφια και και ένιωθα χαρά, λέω, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα, τι ήταν, τι νέος αυτό. Και σιγά σιγά μετά ήρθε και η γυναίκα μου, άκου το λόγο και μου λέει η γυναίκα μου μια φορά, λέει, δεν φέρνουμε τα αδέρφια να κάνουμε μια κοινωνία, λέει, να έρθουν εδώ, λέει, να αυτό, λέει. Το λέω, δόξα ο Θεός, λέω, σοβαρά μιλάς, λέω, να έρθουν, έλα να έρθουν, λέει. Και ήρθαν τα αδέρφια, μιλούσαν το λόγο. Εκείνη την ημέρα μετά ο Κύριος έκανε έργο στην καρδιά της, αναγεννήθηκε η γυναίκα. Αλληλούια. Και μετά ήταν λίγο πιο καλά τα πράγματα, γιατί όταν είναι ένας πιστός και είναι ο άλλος άπιστος, τραβάνε πολύ ζόρυγα. Δόξα ο Θεός που έκανε έργο στην καρδιά μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας. Και σιγά σιγά και η γυναίκα μετά μας λέει ο αδελφός, σιγά σιγά να έρθει την εκκλησία, λέει, να δει την εκκλησία, λέει, πώς είναι. Και λέω, εντάξει, θα πάμε μια μέρα, ήταν λίγο ζόρικα. Και μετά πήγαμε μαζί, θυμάμαι μια φορά πήγε μόνος μου, μετά με τέτοια γυναίκα και βλέπω τα αδέρφια όλοι γονατισμένοι και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιατί η προσευχή ήταν από μικρός, το αγαπούσα πάρα πολύ. Και μετά άκουσα τον αδελφό του Χριστό να χειρεί το λόγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο λόγος. Ξαναήρθα πάλι, ήρθε η γυναίκα, άκουσε η γυναίκα. Σιγά σιγά μας λέει ο αδελφός, περάσανε ένα μισή χρόνο περίπου, δεν θυμάμαι. Και λέει, γιατί περιμένουμε άλλο, λέει, είστε ανοιγημένοι και οι δύο, να βαφτίσετε το νερό, λέει. Του λέω, εντάξει, θα το δούμε, λέω. Σιγά σιγά πήραμε απόφαση με τη γυναίκα. Και θυμάμαι πριν πιστέψει η γυναίκα, είχα κάνει ένα προσευχή. Του λέω, σε παρακαλώ Θεέ, θέλω όταν βαφτιστούμε, λέω, βαφτιστούμε και οι δύο. Μετά όταν πίστεψε η γυναίκα, μου λέει, γυναίκα μετά, λέει, βαφτιστούμε και οι δύο. Του λέω, όχι, κάτσε, πω πρώτα και μετά εσύ. Και μετά μου θυμίζει ο Κύριος την προσευχή που έκανα αυτό. Του λέω, ποιος είμαι εγώ να εμποδίσω το αυτό. Και λέω, εντάξει, γενερά, να βαφτιστούμε και οι δύο. Βαφτιστήκαμε, θυμάμαι όταν βαφτιστήκα μέσα στο νερό, μπήκα βάρος μέσα και όταν βγήκα έξω, ένιωθα, λέω, δεν έχω ρούχα. Και με βλέπουν τα αδέρφια. Δόξα ο Θεός, τρεις μέρες ένιωθα τον εαυτό μου λαφρύς. Δοξάτα τον Θεόν, χαρά, γιατί δεν ήθελα να φάω, να πιω, δοξασμένο το όνομά Του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί μας έβγαλε από το σκοτάδι στον κόσμο, στην αμαρτία, μας έβαλε στο φως του τον Αγίο, μας έβαλε τα αδέρφια, την Εκκλησία. Εν υπάρχει πιο καλύτερο πράγμα το Εκκλησία. Ο Θεός να κάνει χάρη να μένει μέχρι στο τέλος. Και θυμάμαι μετά ότι στο σπίτι κάναμε πάλι κοινωνίες, προσευχές. Και λέει η γυναίκα μου μια μέρα του αδερφού του Ιαννιζέκα,
λέει, να κάνουμε, λέει, προσευχή, βαφτιστεί ο αδερφός με πνεύμα Άγιο, λέει. Λέει, εγώ ντρεπόμουν, του λέω, εντάξει, άλλη φορά, λέω. Μου λέει, όχι, όχι. Και καθίσαμε, δόξα ο Θεός, έδωσα και εγώ την αγώνα μου, αλλά έκανε χάρη ο Χριστός. Βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο με πολύ δύναμη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αλλάξε και η ζωή μου μετά από το που βάφτισα με πνεύμα Άγιο. Και πάλι αυτό που κάναμε πάλι κοινωνία, λέω εγώ, σήμερα θα βαφτίσει η αδερφή, λέω, με πνεύμα Άγιο. Και του λέει, όχι, λέει, άλλη μέρα, λέει, η γυναίκα. Του λέω, όχι σήμερα. Και εκείνη τη μέρα βαφτίστηκε και η αδερφή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδέρφια μου, τον Χριστό, γιατί έδωσε τον η ζωή του για τις αμαρτίες μας, το Σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα που έφερε το Λόγο του τον Αγίο, που εμείς σήμερα το διαβάζουμε χαρά και δεν κορτύνει η ψυχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα αδέρφια, να τους αγαπάμε με όλη της μας της καρδιά, πως μας αγάπησε ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, που έδωσε τη ζωή του για μας. Έτσι και εμείς να αγαπάμε τα αδέρφια με την αγάπη του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, έχει κάνει πολύ χάρη ο Κύριος. Ευχαριστούμε την Εκκλησία Του, το Λόγο Του, αδέρφια Του. Το ευχαριστούμε που μας δίνει χάρη, αγάπη, ειρήνη, δύναμη. Να ακολουθούμε το δρόμο Του, τον Αγίο. Δεν μας νοιάζει επειδή είναι στενό και έχει θλίψεις, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί θα δούμε τον Κύριο από κοντά, να τον ευχαριστηθούμε από κοντά, να δώσουμε και εμείς, αδέρφια, το αγώνα μας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζει ο Κύριος, ζει και η ψυχή μας. Αλληλούια. Αυτά. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Έχετε και αγάπη από την Εκκλησία του Ρόδου, από το ποιμήνα του αδερφού του Χρήστο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα, τον Υιό και τον Πνεύμα των Αγίων. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή τη βραδιά. Θα γίνει ευλογία στις καρδίες μας, στη ζωή μας. Αμήν.